Αναμένεται συνεργασία Πασόκ αριστεράς. Με το Αζημίου του βέβαια. Έτσι που λες, Μαράκη. Θα συνεργαστούμε στις επόμενες εκλογές και μόλις τις κερδίσουμε ο καθένας θα γυρίσει στη δουλειά του. Εμείς στα Υπουργεία και εσείς στα καφενεία. Δε μου λες, Άκη, είχε κανένα πιο έξυπνο η μάνα σου? Είχε ένα, αλλά μας πνίγει και σε ένα αγώνα πόλο. Ο Ανδρέας μανατζάρει τη γυναίκα του και συμπληρώνει. Πω, 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 πω. Τι κουρίτσι έχω εγώ. Και τότε που λέτε, μέσα στο κρύο και τις κακουχίες, εγώ και μια φίλη μου στα άγρια βουνά του Παπάγου φτιάξαμε την κομματική οργάνωση του Πασόκ. Μα λέει, κορίτσι, αυτό είναι θησαυρός. Εγώ δεν έχω παντρευτεί γυναίκα. Έχω παντρευτεί τι πολύ πάνω εγώ, Νατάσα. Και τότε προτάξαμε τα στήθη μας ενάντια στη δεξιά όλες οι οργανωμένες. Τα είδαμε, τα είδαμε. Και φέραμε το Πασόκ στην εξουσία. Αχ, το Περιστεράκι μου, αυτό με εξέλεξε πρωθυπουργό. Μανάρα μου εσύ, με έχεις τρελάνει. Είμαι πολιτικοποιημένο άτομο εγώ και ταύρο στο ζώδιο. Σήμερα που λέτε έχει πανσέλινο στον ταύρο και ευνοούνται οι δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις. Πώς ήταν αυτό το κομμάτι, τρεχαλίνη μου? Μη λες Σταύρος. Είπε Σταύρος. Μπορεί να παρεξηγηθούμε. Μα το ζώδιό μου είπα. Ωχ, άστο μικρό μου. Άστο να πάει στο διάλο. Σε λίγο θα πεις ότι είσαι Σταύρος με οροσκόπο κουρί. Καλά, πάμε από την αρχή. Δεν έχω σκεφτεί ακόμη αν θα πολιτευτώ. Θα αυτοσυγκεντρωθώ και θα αποφασίσουμε αν θα σώσουμε τον τόπο. Το ξέρω πως ο λαός με θέλει. Αλλά εγώ είμαι τόσο αποσχολημένη. Τόσο κουρασμένη, μη με πιέζετε, αφήστε με να σκεφτώ και έχω και δικαίωμα να ζήσω, ε! Καλό αυτό σκιουράκι μου. Προσμάθα βούρτσι, φέρνει. Καλά, πάμε από την αρχή. Ε, βγήκε αυτό. Αυτά λέω νύφη, τι είναι καλέ, σκάλια είναι, σκάλια. Όχι σκάλια, Μαρία, γράμματι. Μπαλάτσα είναι, μπαλάτσα. Για να δούμε. Ουχ, κρύουκανε, μη μη, κρύουκανε. Πάμε να πάρουμε ζεστά. Ύστερα λένε ότι είναι ζεστά τα σκάλια. Δεν μου λέτε ζεστά τέτοια, πού έχετε? Έλε, στο μανάβικο. Στο μανάβικο. Έλα, πάμε, έλα. Αυτά τα πράσινα θα παίρνεις τρία την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Και είσαι σίγουρος ότι θα δυνατήσω? Τώρα παίζομαι, αφού είναι εγγυημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων του Βελγίου. Δεν πιστεύω να έχουν τίποτα παρενέργειες. Κάτι ασήμαντα πράγματα. Το πολύ πολύ να δεις το Ραζάγκα Φαντάρο. Και αυτά τα κόκκινα, τι είναι? Αυτά είναι για την πίεση. Μόλις σου ανέβει η πίεση στο 25, θα παίρνεις ένα και θα σου κατεβαίνει αμέσως στο μείον 40. Μείον 40? Ζει ο άνθρωπος με μείον 40 πίεση? Μα εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ από υγεία σκάς και άλογο. Ενώ εσύ? Εγώ σκάω και γάιδα. Λοιπόν, παράπονο το έχω. 78 χρονών άνθρωπος και να μην με κολλήσει ούτε γρήπη. Τι πράγμα κι αυτό. Άνθρωπος είμαι εγώ ή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Αρκετά στο σπίτι μου έμεινα κλεισμένος, δίπλα στο τηλέφωνο ώρες καρφωμένος. Αρκετά περίμενα να ξαναγυρίσεις, μα από σήμερα και μπρος τέρμα οι αναμνήσεις. Θα βάλω το κουστούμι μου, θα βάλω τη γραβάτα μου, στο πέτο το λουλούδι. Κι όπου με βγάλει στράτα μου, θα βάλω το κουστούμι μου, θα βάλω την κολόνια μου. Αρκετά με σένα ναι, χαράμισα τα χρόνια μου. Αρκετά με σένα ναι, χαράμισα τα χρόνια μου.
Αρκετά τα κράτησα τα ενθυμία σου, τις φωτογραφίες σου και τα γράμματα σου. Θα τα ρίξω στη φωτιά όλα να τα κάψω, και για σένα άλλο πια δεν θα ξανακλάψω. Θα βάλω το κουστούμι μου, θα βάλω τη γραβάτα μου, στο πέτο το λουλούδι μου κι όπου με βγάλει στράτα μου. Θα βάλω το κουστούμι μου, θα βάλω την κολόνια μου, αρκετά με σένα ναι, χαρά μισά τα χρόνια μου. Αρκετά με σένα ναι, χαρά μισά τα χρόνια μου. Θα βάλω τη γραβάτα μου, στο πέτο το λουλούδι μου κι όπου με βγάλει στράτα μου. Θα βάλω το κουστούμι μου, θα βάλω την κολόνια μου, αρκετά με σένα ναι, χαρά μισά τα χρόνια μου. Αρκετά με σένα ναι, χαρά μισά τα χρόνια μου. Ακού τι άλλο θέμα τώρα, τσακώνονται οι βουλευτές. Θα κατέβει η Δήμητρα για εκλογές ή δεν θα κατέβει? Θέλετε να μάθετε το μέλλον? Για κουμίς. Πώς σου φάνομαι, Τζουτζούκο μου? Καλά, πόρος. Δεν ξανάγει. Μιλάμε ότι δίνεις ρέστα. Μα έχω σπουδάσει, παιδί μου. Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Τι όποια και όποια με πέρασες. Εγώ θα έλεγα να βγεις και στο Τσάο Αντένα. Τι να κάνω στο Τσάο, την Τζαούσα? Όχι, τη Θεούσα. Εγώ σαν υπερπριζουνίκ Τσοχαντζόπουλος, σαν υπερυπουργός τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι το κάπνισμα θα απαγορευτεί σε όλους τους δημοσιογράφους.